ανάστατη παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κοινωνία, όχι μόνο του Μοχού αλλά ολόκληρης της Κρήτης, τη δραματική υπόθεση με το 17χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση από γέφυρα επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Και ενώ η οικογένεια και φίλοι σε απόγνωση και κατάσταση πόνου και οδύνης ετοιμάστηκαν να αποχαιρετήσουν τη 17χρονη Νικολέτα, ο πόνος τους πολλαπλασιάστηκε όταν πληροφορήθηκαν την απόφαση του ιεράρχη της περιοχής, του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν επέτρεψε να γίνει η κηδεία στον κεντρικό ναό του Μοχού και το παιδί να μεταφερθεί στο παρεκκλήσι του κημητηρίου, όπου το αποχαιρέτησαν μόνο οι δικοί του άνθρωποι, χωρίς ιερέα για να τελέσει την εξώδιο ακολουθία, με την αιτιολογία πως το παιδί έβαλε από μόνο του τέρμα στη ζωή του και αυτό αποτελεί ύψιστο πνευματικό αμάρτημα. Το λάθος είναι του Μητροπολίτη. Όλος ο λαός είναι εναντίον του. Γιατί? Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η κίνηση του Μητροπολίτη και ότι η κοινωνία προχωράει και έπρεπε να αλλάζουν και όλα. Η είδηση προκάλεσε αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια με επίκεντρο όλα την αυστηρότητα, τη σκληρότητα και την αδικία, όπως είπαν, της απόφασης του ιεράρχη να αφήσει το παιδί να φύγει χωρίς καν να διαβαστεί μια ευχή. Κακός ο Μητροπολίτης δεν ήθελε να την κυδεύσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας απαγορεύουν την τέλεση εξοδίου ακολουθίας στους αυτόχειρες. Επιτρέπουν όμως στον κάθε ποιμενάρχη, αν το κρίνει, να τελέσει την εξόδιο ακολουθία, παίρνοντας υπόψη όλες τις ποιμαντικές προϋποθέσεις και προεκτάσεις της κάθε περιπτώσεως. Είπαμε που έφυγε χωρίς ευχή και κατεβόδιο. Είπαμε. Με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας να μιλάει ευθέως για εκκλησία της αγάπης και όχι της τιμωρίας, αυτό στο οποίο στέκεται είναι περιπτώσεις που είχαν άλλη αντιμετώπιση από την Εκκλησία και συγκεκριμένα από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ο οποίος παραβρέθηκε κανονικά στην εξόδιο ακολουθία για τον καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στις εγκαταστάσεις της σχολής, αλλά και πάλι τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, που τον Οκτώβριο του 2022, στο Τρισάγιο για τα 65 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου κριτικού στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη, έσκυψε ταπεινά στον τάφο του. Αυτός, κύριε, ανάποψον την ψυχή μου, κυκλημένο δούλωσε Νικολάου. Στον τάφο του ανθρώπου, ο οποίος από μερίδα της Εκκλησίας είχε κατηγορηθεί ως ιερόσυλος, είχε υπάρξει πρόταση αφορισμού του και τα έργα του είχαν θεωρηθεί ως προσβολή για τα χριστά ήθη. Στο παρελθόν πολλές φορές και έγινε εξόδιος ακολουθία και δεν έγινε, κρίνοντας κατά περίπτωση ο οικείος ποιμενάρχης την περίπτωση και έδωσε την άδεια να γίνει ή να μην γίνει εξόδιος ακολουθία. Κακός. Ας ο Μητροπολίτης λέει. Λάθος. Πρέπει να την κυδεύσει κανονικά. Τι κοπέλι ήταν. Και όλα αυτά την ώρα που η οικογένεια της άτυχης 17χρονης Νικολέτας από την πρώτη στιγμή δεν δέχεται την εκδοχή της αυτοκτονίας. Όπως και μια άλλη οικογένεια δεν δέχθηκε ποτέ για το παιδί της αυτό. Μια οικογένεια πάλι από την Κρήτη το 2015. Του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σε κλίμα οδύνης με την εξόδιο ακολουθία τότε για το βασανισμένο αγόρι να τελεί ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, σήμερα Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.